Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια νέα ακόμα συνταγή. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Είναι ένα είδος ψευτοκρουασάν, μπορούμε να πούμε. Τα υλικά είναι πολύ εύκολα. Θα τα δείτε. Και είναι, το καλό σε αυτή τη ζύμη είναι ότι είναι ουδέτερη και μπορείτε να τα βάλετε είτε αλμυρή γέμιση είτε γλυκιά. Πάμε να σας δείξω να δείτε τα υλικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δύο φακελάκια μαγιά. Ένα σφινάκι νερό. Εντάξει μέχρι εδώ. Δύο σφινάκια ζάχαρη. Θα βάλουμε το αλεύρι μας, μισό κιλό αλεύρι για τσουρέκι ή σκληρό, 180 γραμμάρια γάλα, μισό κουταλάκι αλάτι, ένα σφινάκι ηλιέλαιο και δύο αυγά. Εννοείται ότι όλα τα υλικά είναι σε θερμοκρασία δωματίου, το γάλα είναι χλιαρό. Έτσι, οτιδήποτε έχει να κάνει με μαγιά, ξέρετε ότι πρέπει να είναι λίγο χλιαρά. Πάμε να δουλέψουμε. Θα δουλέψουμε για 5-6 λεπτάκια μέχρι να γίνει το ζυμάρι μας να φτάσουμε σε σημείο να μην κολλάει στα χέρια μας, έτσι. Εννοείται ότι μπορεί η συγκεκριμένη ζύμη να γίνει και στο χέρι, δεν είναι τίποτα. Στα 5 λεπτά είμαστε έτοιμοι, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Βλέπετε, έχει κολλήσει πλέον στο γάτζο, έχει μαζευτεί όλο στο γάτζο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να το βγάλουμε από το γάτζο. Είναι πανεύκολη συνταγή, έτσι, τη βλέπετε ότι δεν είναι τίποτα δύσκολο. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε τώρα, θα το μαζέψουμε. Έχει γίνει ένα ωραίο ζυμαράκι. Θα το κόψουμε στη μέση για να μπορεί να ανασάνει η μαγιά. Θα το ξαναβάλουμε πάλι μέσα στον κάδο. Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε για 45 με 50 λεπτά να διπλασιαστεί το όγκος του. Όταν είναι έτοιμο θα ξανανοίξω πάλι να σας δείξω τη διαδικασία. Μετά από 45 λεπτά με μία ώρα το ζυμαράκι μας έχει ήδη φουσκώσει. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε στον πάγκο μας αλευράκι. Το ζυμαράκι μας, βλέπετε, έχει γίνει φανταστικό. Φυσικά θα το ξεφουσκώσουμε. Λοιπόν, θα το κόψουμε
σε 4 μέρη, θα κάνουμε μπαλάκια δηλαδή. Θα το αλευρώσουμε λιγάκι να μην κόβει. Ωραία. Και θα το κόψουμε σε 3 με 4 κομμάτια. Θα κόψουμε ένα κομμάτι. Ωραία. Δύο κομμάτια. Ωραία. Θα ανοίξουμε φύλλο. Προσπαθήσουμε το φύλλο μας να είναι μακρόστενο, έτσι. Ωραία. Το φύλλο, όπως βλέπετε, δεν κολλάει. Θα το γυρίσουμε από τη μεριά που είναι το, που δεν είναι το ίσιο. Έτσι, και τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε βούτυρο, μαργαρίνες, αυτές τις μαργαρίνες, εγώ έχω πάρει μία με βούτυρο και θα απλώσουμε σε όλο το φύλλο. Θα κάνουμε ένα στρώμα. Με τη βοήθεια της σπάτουλας. Να φτιάξουμε μια πρωτυπόδη κρούστα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν σας δείχνω δύσκολα πράγματα. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε, να τα κάνει ο καθένας. Λοιπόν, εφόσον το έχουμε αλείψει με βούτυρο, να πάμε τώρα και αυτό το λίγο εδώ, να το βάλουμε εδώ λιγάκι, στην άκρη, όπου δεν έχει δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε λιγάκι εδώ έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνουμε, θα το γυρίσουμε γύρω γύρω, θα το κάνουμε ένα ρολάκι δηλαδή. Ανάλαφρο, δεν θα το πιέσετε. Το πρώτο είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε στην άκρη, έτσι. Θα πιάσουμε ένα δεύτερο κομμάτι, σας το δείξω άλλη μία φορά. Είναι πολύ καλό δούλευτο το ζυμάρι, μην το φοβάστε καθόλου, θα τα καταφέρετε, δεν έχει τίποτα το δύσκολο.
Εάν κολλάει, βάζουμε λίγο αλευράκι στον πάγκο μας. Όσο πιο πολύ το ανοίγουμε, δεν θέλει να είναι πάρα πολύ ψηλό, δεν μας πειράζει, αλλά να ξέρετε ότι όσο το ανοίγουμε, τόσο πιο αφράτη θα γίνει η ζύμη μας. Λοιπόν, θα το γυρίσουμε πάλι από εδώ, έτσι, να του δώσουμε. Ωραία. Μας ενδιαφέρει η άκρη να είναι σωστή, να είναι εδώ πέρα ίσια, βλέπετε, το κάνετε λιγάκι έτσι και έρχεται, δεν είναι τίποτα. Βάζουμε βουτυράκι. Μας ενδιαφέρει να γίνει κρούστα. Οπότε μην το λυπηθείτε το βούτυρο. Θα το πάρει όλο το... Θα το πάρει όλο. Και τα 250 γραμμάρια. Με τον ίδιο τρόπο θα το κλείσουμε εδώ πέρα να του κάνουμε ένα ρολάκι. Έτσι, δεν το κρύβουμε σφιχτά, απλά το ρολάρουμε, αλλά δεν το κρύβουμε σφιχτά, δεν το σφίγγουμε, δεν κάνουμε κινήσεις που να το σφίξουμε. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο τώρα εγώ θα κάνω και τα άλλα δύο, τα αφήσαμε λιγάκι να ξεκουραστούν. Θα τα κόψουμε ακριβώς στη μέση. Εδώ. Και τι θα κάνουμε, θα ρολάρουμε, θα το κάνουμε ένα κυκλάκι. Θα το κλείσουμε. Θα σας το δείξω τώρα σε λιγάκι, θα κάνω το πρώτο για να το δείτε πως γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, το κόβουμε στη μέση. Thank you.
και το ρολάρι. Το κόψιμο να το αγκαλιάζει το μέσα μέρος. Και αυτό το βάζουμε από την κάτω μεριά και το βάζουμε στο φούρνο, στο ταψάκι μας. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω και το άλλο, και άλλο ένα, να το δείτε. Βλέπετε, το ρολάρουμε. Το κόψιμο, αυτό που έχουμε κόψει, θα είναι από τη μέσα μεριά. Ωραία. Και για να μην μας ανοίξει, βάζουμε την άκρη από την κάτω μεριά. Βλέπετε, από την κάτω μεριά. Λοιπόν, και τώρα όπως είναι, θα τα αφήσουμε για ένα τεταρτάκι και θα σας δείξω μετά τη διαδικασία πώς ψήνεται. Έτσι ξεκουράστηκε, έχουμε βάλει αυγουλάκι με λίγο νεράκι, έτσι, και τους βάζουμε για να τα θωρακίσουμε και για να πάρουμε και ένα ωραίο χρώμα. Λοιπόν, θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 αντιστάσεις. Το ταψί θα πάει στη μέση. Λοιπόν, όταν θα είναι έτοιμα, θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Το κάνουμε και από το ταψάκι μας. Έχουν γίνει ένας αφρός. Δεν το συζητάω. Καταπληκτικά. Τι άλλο να θέλετε. Λοιπόν, αυτά είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να μην ξεχνάτε λοιπόν να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα την βρείτε στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με μια νέα συνταγή.